Καλημέρα, επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να πετύχουμε τους στόχους μας. Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι, για πάμε όλοι μαζί. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεραπών Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα δούμε τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να φτάσουμε στους στόχους μας, να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρώτα θα πούμε μια μικρή ιστορία. Προχθές βγήκα για περπάτημα στο βουνό, έχω πολλές μέρες να βγω, στο κλασικό μονοπάτι έτσι μέσα στα δέντρα και μέσα στο βουνό, στην ησυχία, στη φύση. Και εκεί που περπατούσα, τσουπ, να ένα φιδάκι, τα φίδια τα φοβάμαι πάρα πολύ, έως και τα συχαίνομαι. Εκεί που προχωρούσα μέρημνος, είχα τις σκέψεις μου, άκουγα το σεμινάριό μου, τσουπ, βλέπω ένα φιδάκι, κοκάλωσα. Με παράλυσα, με έλωσε η κρύος υδρότας, όλα αυτά εδώ, ρίγη. Και ήμουν έτοιμος να κάνω μεταβολή και τσουπ να σηκωθώ να φύγω και να γυρίσω πίσω. Εκεί όμως κάτι είναι που με κράτησε και είπα: όχι, κάτσε. Σκέψου το λίγο καλύτερα. Κοιτούσα το φίδι και επειδή η λαχτάρα μου για να φτάσω μέχρι το τέλος ήταν μεγάλη, ηρέμησα λίγο. Και όση ώρα σκεφτόμουν, τσουπ τσουπ το φυτάκι με κοίταξε λίγο και σηκώθηκε, έφυγε. Και εκεί είναι που σκέφτηκα και μου ήρθε η ιδέα για το σημερινό βίντεο. Αυτό που μας κρατάει και δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας είναι ο φόβος μας. Ο φόβος που έχουμε για να μην τυχόν αποτύχουμε, για να μην τυχόν βρεθούμε στο άγνωστο. Πολλές φορές όμως ο φόβος είναι απλά μια κατασκευή του μυαλού, ένα δημιούργημα του μυαλού. Έτσι λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος για να ξεπεράσεις το φόβο είναι να τον κοιτάξεις στα μάτια, κατάματα, να τον αντιμετωπίσεις και να κάνεις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που έκανα εγώ εκείνη τη στιγμή είναι: κινδυνεύω πραγματικά από το φίδι? Γιατί ήμασταν ήδη σε μια απόσταση 1-1,5 μέτρο. Είναι κάτι που είναι επικίνδυνο για μένα? Δεν ήταν η οχιά το φίδι, ήταν απλά ένα φιδάκι. Είναι πραγματικότητα αυτό που ζω ή απλά είναι μια φαντασία του μυαλού μου? Όλες αυτές οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις κι εσύ, αν είναι πραγματικά αυτό που βιώνεις, αν έχεις βιώσει παραδείγματος χάρη στο παρελθόν κάποια στιγμή φόβο που σε παράλυσε, μετά όταν τελείωσε η όλη διαδικασία, πώς ένιωθες? Ήταν πραγματικός ο φόβος ή απλά το μεγαλούργησες? Όλες αυτές τις ερωτήσεις, αν τις κάνουμε, τότε θα δούμε την πραγματική διάσταση του προβλήματος που εκείνη τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε και θα καταλάβουμε ότι ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό σε συμβουλεύω κι εγώ να κάνεις σήμερα, να κοιτάξεις το φόβο στα μάτια και να προχωρήσεις, γιατί μόνο έτσι θα πας μπροστά. Καλή συνέχεια σε όλοι και να κάνετε. Τετάρτη σήμερα στη μέση της εβδομάδας, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και αν θέλει κάποιος, αν βρίσκεται κάποιος σε ένα σημείο ή κάποια σε ένα σημείο της ζωής του που ο φόβος δεν τον αφήνει ή δεν την αφήνει να προχωρήσει και να υλοποιήσει τα όνειρα, τότε είμαι πάντα δίπλα και μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα για να δουλέψουμε μαζί με εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να υπερνικήσετε το φόβο. Καλή συνέχεια σε όλους, πάμε όλοι μαζί. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.